Οι τουρκικέ αρχέ κατασκόπευαν κρυφά τον Υπουργό Άμυνα των ΗΠΑ, αξιωματούχου του Πενταγώνου, διπλωμάτε των ΗΠΑ, Γερμανού στρατηγού, στρατιωτικού ηγέτε του ΝΑΤΟ και διπλωμάτε στην Τουρκία, επειδή επισκέφθηκαν την αεροπορική βάση Ιντσίρλικ στη νότια υπαρχία Άδανα, σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα που ελήφθησαν από την Nordic Monitor. <Ρι> Να ξανατονίσω εδώ ότι ο συνάδελφο συγγραφέα Αμπτουλάχ έχει αυτομολύσει στη Σουηδία αφού πρώτα διακινδύνευσε ως τη ζωή του στην Τουρκία ως και ο σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν, αυτός που μας αποκαλεί το ηλικιότερο έθνος στον κόσμο είχε πει ότι ο συνάδελφος αυτός θα ταΐσει τα ψάρια. Ο σοκαριστικός κατάλογος δεκάδων ανώτερων ξένων ξεματούχων που στοχεύτηκαν από τις τουρκικές αρχές ως μέρος μιας ποινική ερεύνη για απόπειρα πραξικοπήματος 2016 ανακαλύφθηκε μεταξύ των εγγράφων στην υπόθεση 2016 κάθετο 46625 παύλα 16. Οι αξιωματούχοι φέρουν κόκκινη σημαία, επισημασμένη, καταλάβατε, από τον Γενικό Εισαγγελέα Αδάνων, επειδή επισκέφθηκαν τον διοικητή τη Βάη Αρχηγό Τζένκ Μπεκίρερ Κάνβαν μεταξύ Ιουλίου 15 και Ιουλίου 16. Το έγγραφο με τι επισκέψει υποβλήθηκε στον Νιούστα Φαγιουνέλ, αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Στάδανα, στι 30 Ιουλίου 2016, από τον στρατηγό Κεμάλ Τουράν, αναπληρωτή διοικητή τη αεροπορική βάση Σίντσερλίκ. Το ευρύ δίχτυ των εισαγγελέων στην έρευνα για την απόπειρα πραξικοπήματο περιλάμβανε. Την Ιτσελίκ έμοιαζε περισσότερο με μια αποστολή σχεδιασμένη κατασκοπία στην ανάπτυξη ψευδεστά τη αφήγηση τη κυβέρνηση του Προέδρου Ερτζέπτα Γκί Περντογάν, η οποία ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ήταν ο εγκέφαλο πίσω από αυτό. Ενώ τούτο δεν έχει αποδειχθεί. Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στο φάκελο έρευνα ήταν αυτά του Τίμωθη M. Ray, στρατηγού τη Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο οποίο ήταν διοικητή τη Τρίτη Πολεμική Αεροπορία στην αεροπορική βάση Ράμστεϊν τη Γερμανία, όταν επισκέφθηκε το Ιντσελίξ 31 Ιουλίου 2015. Σήμερα υπηρετεί ω διοικητή παγκόσμια διοίκηση πολεμική αεροπορία. Η δεύτερη επίσκεψή του στο Ιντσρλικ την 1η Δεκεμβρίου 2015. Ο μυστικό κατάλογο των ξέρων επισκεπτών στην αεροπορική βάση Ιντσρλικ, όπου συναντήθηκαν με τον Τούρκο διοικητή, φαίνεται σε δε έντυπο. Πρόχειρα σα το πήρα φωτό και βλέπετε να επαναλαμβάνετε. Ο στρατηγό Ερ Τότε αναπληρωτή διοικητή συνδυασμένη κοινή ομάδα επιχειρήσεων Inherent Resolve, μια στρατιωτική εκστρατεία από την ηγεσία ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτου στο Ιράκ και τη Συρία, κατά του σι, ήταν επίση στη λίστα. Η επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Ίντσερλικ έγινε στι 8 Αυγούστου 2015. Αν και απρόθυμα, η Τουρκία χρησιμοποίησε βάσει τη στην εκστρατεία κατά του σι. Διερευνήθηκε ακόμη ο στρατηγό Μισελ. Και η Ναγκάτα, ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος, επειδή βρισκόταν στην αεροπορική βάση Ινσελίκ ταυτόχρονα με τον αρχηγό Μπριουζ. Ο Ναγκάτα ήταν διοικητή κεντρική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων και υπεύθυνο του προγράμματο άμαξο στοιχεία και εξοπλισμού ΗΠΑ Πολιτειών για αντάρτε στη Συρία. Συνεργάστηκε στενά με την Τουρκία για την εκπαίδευση μαχητών. Αλλά το πρόγραμμα τελικά ακυρώθηκε όταν η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ προσπάθησε να στρατολογήσει ρίζοσπαστικού τζιχαντιστέ προσπαθώντα να του μεταφέρει ω μετριοπαθού. Ο αρχικό έλεγχο θέλοντων έγινε με την MIT. Το τελικό έλεγχο είχε η CIA. Ο Τούρκος Αγγελέας επικεντρώθηκε στην επίσκεψη της Γενικής Προξένου ΗΠΑ, Πολιτιών, Λιντα Εσπέκτ. Στο διοικητή τη αεροπαιρική βάση Interlich, 27 Αυγούστου 2015, η τουρκική κυβέρνηση δεν δινήθηκε για δίωξη Αμερικανών διπλωματών, αλλά διεξήγαγε εκστρατεία δυσφήμιση εναντίον του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και τελικά κυνηγούσε επί μακρών τοπικού υπαλλήλου των προξενείων Αδάνων και Κωνσταντινούπολη. Η κυβέρνηση Ερντογάν το 2017 οργάνωσε τη σύλληψη του Μετίν ο οποίο εργαζόταν στο Γενικό Προξενείο ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη από το 1982. Ο μετακόμισε στον Οργανισμό Επιβολής Ναρκωτικών στο Προξενείο το 1993 και χρησιμεύσε ως σύνδεσμο μεταξύ τουρκής αστυνομίας και Δία. DEA. Η τουρκική κυβέρνηση δημιούργησε μια ψευδή υπόθεση για να καταδικάσει τον τοπιού με τεχνικές κατηγορίες τρομοκρατία τον Ιούνιο 2020. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια 9 μήνες φυλάξη για κατηγορίες που η κυβέρνηση ΟΠΑ κατήγγειλε ότι δεν είχαν αξιόπιστα στοιχεία. Ο Χάιμσα Γιουλούτσαϊ, ο οποίο εργαζόταν ω μεταφραστή στο προξενείο Αδάνων για 36 χρόνια, συνελήφθη τον Φεβρουάριο 2017, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 4,5 ετών τον Ιανουάριο 2019. Ο Χέρμπερτ Τζέι Χοκ, Τσάρλιζλ, ένα συνταξιούχο στρατηγό πολεμική αεροπορία ΗΠΑ, που επισκέφθηκε την αεροπορική βάση Ιντσελίγκ 23 Οκτωβρίου 2015 όταν ήταν διοικητή δίκη αεροπορία στην αεροπορική βάση Λάγκλι στη Βιρτζίνια, ήταν επίση στη λίστα. Η Κρίστιν Ελίζα Μπεθ Γόρμουθ, η Αμερικανή γραμματέα στρατού, βρισκόταν στο σταυρόνιμα των Τούρκων εισαγγελέων, σε αυτό το κρυφό σημείωμα. Επειδή επισκέφτηκε την τουρκική βάση στα Άδανα 16 Νοεμβρίου 2015, όταν ήταν υπάλληλο άμυνα για πολιτική ειδικευμένη επιχειρήση αντιτρομοκρατία και διεξαγωγή συνομιλιών με συμμάχου σχετικά με του αμυντικού δεσμού με την Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Ακολουθούν δεκάδες άλλα ονόματα. Είναι ανατριχιαστικό Βλέπω, ξαναβλέπω, το μυστικό έγγραφο που έδειξε τη λίστα κορυφαίων ξένων επισκεπτών. Στάλκε στο γραφείο Γενικού Ισαγγελέα Σάδανα, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Ιντσεβιλ. Ο Πολ Τζόζεφ Σέλβα, συνταξιούχο στρατηγός πολεμική αεροπορία του ΗΠΑ, βρισκόταν στην Τουρκία 25 Νοεμβρίου 2015. Ο Φρανκ Γκόρεντ, συνταξιούχο στρατηγό πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, ήρθε στην Τουρκία 1 Δεκεμβρίου 2015 ω τότε διοικητή Αμερικανικών πολεμικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ακολούθησε ο Αμερικανό στρατηγό Τίμοθε Μ. Ζαντάλη. Τότε αντιπρόεδρο Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, Πολεμικέ Αεροπορικέ Δυνάμει τη Αφρική, που λειτουργεί από την αεροπορική βάση Ράμστερντ στη Γερμανία. Πολλά έχουν λεχθεί και για τα μεταφορά κρυφά όπλων από Κύπρο, Συρία. Σα τα είχα σε ξεχωριστά ρεπορτάζ. Συναντήθηκε με τον Τούρκο στρατηγό Ιντσερλίκ Τζέγκερ Μπεκάνβαν στι 14 Δεκεμβρίου 2015. Επίσης ο ανώτατος αξιωματούχος ήταν ο τότε Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ Πολιτειών ο οποίος βρισκόταν στα Άδανα στις 15 Δεκεμβρίου 2015, συνοδευόμενος από τον Διοικητή Κεντρικής Δίκης Ειδικών Επιχειρήσεων. Ο στρατηγός Ντάρζι Γκί Ρότζερς ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα συνδυασμένης κοινής αντιπροσωπείας για τη Συρία. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη, ο Κάθερ είπε σε δημοσιογράφου ότι η Άγκυρα έπρεπε να ελέγξει καλύτερα τα σύνορά τη με τη Συρία, ιδιαίτερα ένα τμήμα που χρησιμοποιήθηκε από τον ίση για παράνομο εμπόριο και για κίνηση αλλοδαπών μαχητών από και προ. Ο αρχηγό στρατού Ηνωμένων Πολιτειών, Σιν Μπάρι Μακφάλαν. Τώρα συνταξιούχος πήγε στην αεροπορική βάση της 21 Δεκεμβρίου 2015 για να συντονίσει την εκστρατεία κατά του Ίσης. Ο τελευταίος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε το Τζένκ, Ερκύρ, Μπεκάν, Βαν, τον διοικητή στο Ένσερλικ Air Base, ήταν ο Έντουιν Τζον Ντύρκριφ, Γ.Ρ. Εκτό από Αμερικανού αξιωματούχου Τούρκη, αγγελίε διερεύνησαν επίση αξιωματούχου από άλλα έθνη του ΝΑΤΟ όπω η Γερμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία. Για παράδειγμα, αρχηγός Forksten, mm. ο Γερμανό αρχηγό Θόρξτεν Πολσβάτα, ο τότε αναπληρωτή διοικητή διοίκηση επιχειρήσεων κοινοτήτων δυνάμεων τη Bundeswehr, συναντήθηκε με τον Βαν διοικητή τη 29 Νοεμβρίου 2015. Ο στρατηγό Αντρέα Σχικ, άλλο ανώτερο Γερμανό στρατιωτικό αξιωματικό, επισκέφθηκε το Ξηλίξ το 12 Δεκεμβρίου 2015. Τούρκοι εισαγγελεί εξέτασαν ακόμη αντιπροσωπή άμυνας της Λοβενίας που πραγματοποίησε επίσκεψη στην αεροπορική βάση Ιντσερλικ. Εξ αυτών, ο Μίλαν Μάξιμ και ο στρατηγός Ζίντριχ Κόχ. Ο Ισπανός Ρούμπεν Σι Γκαρσία Σερβέτ ήταν επίσης στο Ιντσερλίκ 15 Ιανουαρίου 2016.